Και πάω στο Δημήτρη το Βρύσαλη, τον πρόεδρο εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Καλημέρα κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα κύριε Σακίνη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ωραίες οι δικαιολογίες κατόπιν εορτής, αλλά η ουσία δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει κύριε Σακίνη, τα θερμά μου συλλεπικύρια στην οικογένεια του θανόντος. Κοιτάτε να δείτε, είναι προκλητικό, γιατί ακριβώς η έλλειψη φαρμάκων και του συγκεκριμένης πάθησης αλλά και άλλων τύπου καρκίνων υπάρχει το τελευταίο διάστημα αρκετό καιρό. Και το λέμε αυτό γιατί είχε έρθει ασθενής και μου κατήγγειλε και σε μένα στο σωματείο ότι αντίστοιχο φάρμακο για κάποια άλλη μορφή καρκίνου δεν υπήρχε. Δυστυχώς όταν το φάρμακο είναι εμπόρευμα που επί της ουσίας κοστολογείται με βάση το πόσο αξίζει, τότε οι παράλληλες εξαγωγές στο εξωτερικό που κοστίζει πιο ακριβά γίνεται καθημερινότητα για φάρμακα που είναι φτηνά. Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω σε αυτά που πει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί ψεύδεται ο κύριος Γεωργιάδης, η έλλειψη φαρμάκων ήταν γνωστή και δεν έκανε τίποτα η πολιτεία για να, αν θέλετε, να λύσει αυτό το πρόβλημα, όπως και με το PET-Scan το μηχάνημα. Μισό λεπτό, όχι δεν έκανε τίποτα, το ανέδειξε ο συνάδελφος ο καλός ο Μανώλης ο Αργυράκης και τότε αρχίσαν να τρέχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τότε, μάλιστα. Σωστά το λέτε κύριε Σακίνη, τότε άρχισαν να τρέχουν και βεβαίως θα ξανακινήσουν να τρέχουν όταν ξανά πάλι εμφανιστεί ένα αντίστοιχο πρόβλημα. Και το PET scan που μας είπε χωρίς κοκκινίλα ότι στα περιφερειακά νοσοκομεία τι να κάνουμε, λέει αυτό είναι το πρόβλημα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει προσωπικό να λειτουργεί το PET-Scan και στο Παγνί, αλλά και σε άλλα νοσοκομεία και στην απογευματινή βάρδια. Το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές ότι εδώ λόγω του κόστους, ακριβώς έτσι ήταν η αντιμετώπιση αυτής της εξέτασης, δεν υπάρχουν αντίστοιχα κέρδη στο νοσοκομείο ώστε να μπει και απογευματινή βάρδια να λειτουργήσει. Λειτουργεί δηλαδή μέχρι τις 3-4 η ώρα, μέχρι την πρωινή βάρδια, με ένα νοσηλευτή που χρειάζεται, αν θέλετε, τουλάχιστον δύο, όταν ο συνάδελφος αρρωστήσει ή πάρει άδεια, δεν υπάρχει άλλος εργαζόμενος και αυτό που γίνεται είναι να μετακινείται τότε κάποιος έκτακτα. Ενώ έχουμε επισημάνει και εμείς και η διευθύντρια του τμήματος ότι χρειάζεται και απογευματινή βάρδια, ώστε να αποσυμφορηθεί η λίστα αναμονής που το τελευταίο διάστημα έχει φτάσει και 1 και 2 μήνες. Μια εξέταση πολύ σημαντική που το νησί μας έχει αυτή τη στιγμή το μηχάνημα αυτό και δεν αξιοποιείται στο 100%. Αυτή γιατί είναι η επιλογή πολιτική. Αυτή είναι η αλήθεια, για να ξέρουμε, όχι ο άνθρωπος του κλείσαν ραντεβού και δεν πήγε, διότι εν έτη 2024 χάθηκε ένας άνθρωπος, να θυμηθώ, εκείνον τον πολιτευτή που έλεγε προεκλογικά ότι οι καρκινοπαθείς τελευταίου σταδίου πρέπει κάποια στιγμή να τους το πούμε κόστος όφελος. Κάπως έτσι ήρθαν τα πράγματα, αλλά η ζωή χάθηκε, δεν επιστρέφει. Ακριβώς, η ζωή χάθηκε και την ίδια ώρα έχουν τόσο βιασύνη να λειτουργήσουν τα ιδιωτικά χειρουργεία που εκεί βλέπετε ότι σε χρόνο ντετέ βρίσκουν τον τρόπο, έχουν τις σκέψεις, φωτογραφίζονται όπως εχθές ευχέστες που έγινε ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά για τη ζωή των ανθρώπων, την καθημερινότητα, δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή. Όλα είναι δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, στη λογική του κόστους όφελους. Και το υπόθηκε και πολύ καθαρά ότι εδώ αν έχουμε έσοδα το νοσοκομείο θα προσλαμβάνουμε και προσωπικό και θα αυξάνουμε τους μισθούς. Αν δεν έχουμε θα συρρυκνώνουμε, θα υποβαθμίζουμε και εν τέλει θα κλείνουμε. Αυτή είναι το περίγραμμα της λειτουργίας του συστήματος υγείας και γι' αυτό κιόλας εμείς καλούμε και τον κόσμο στην Τρίτη στις 19 του μηνός, ημέρα έναξης των επιπληρωμή χειρουργείων, στο πύλη του νοσοκομείου να έρθει να συμπαρασταθεί στον αγώνα μας, να έχουν όλος ο κόσμος την υγεία που του πρέπει. Είναι ανεπίτρεπτο στον 21ο αιώνα αυτή τη στιγμή φάρμακα που υπάρχουν και που είναι και φτηνά να μην τα βρίσκει ο πολίτης, να βάζει μέσω ή να προσπαθεί μέσα από γνωστούς και φίλους να φέρει από τη Γερμανία ή από το εξωτερικό, και από την άλλη την ίδια ώρα μηχανήματα που θα μπορούσαν να λειτουργούν ή να μην λειτουργούν το απόγευμα ή να λειτουργούν να αλλάξουν πότε το ένα πότε το άλλο. Ξέρετε, το χθεσινό ήταν και χειρότερο διότι είχαμε την avant-première των ιδιωτικών χειρουργείων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, αλλά στο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, αλλά στις δηλώσεις των εγγενείων είχαμε και το εξής εντυπωσιακό, κύριε Βρύσαλη. Ανακοινώθηκε πως τα χθεσινά χειρουργεία είναι δωρεάν. Καταλαβαίνετε τι ακούμε? Δηλαδή θεσμοθετούν τα επιπληρωμή χειρουργεία
κερνάν τα πρώτα, τα χθεσινά, τέτοιο εμπόριο κανονικό μάρκετινγκ, και αφού έχουμε απαξιώσει τα δημόσια νοσοκομεία, δημιουργώντας αδιανόητες ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν απίστευτες καθυστερήσεις στα χειρουργεία των ασθενών, έρχονται τώρα να μας πούν αφενός μεν πλήρωσε για να χειρουργηθείς νωρίτερα, και τα πρώτα, πώς πρώτο τραπέζι πίστα, τα πρώτα είναι κερασμένα, τα λιγουρεύεστε. Μισό λεπτό, κύριε Βρύσαλη, θέλω να τα ακούσουμε για του λόγου το αληθές, όσο είναι εφικτό. Αν δεν έχετε αντίρρηση. Βεβαίως. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Λοιπόν, ερχόμαστε και πάλι πρακτικά. Μην σας καθυστερούμε από το χειρουργείο σας. Το σημερινό χειρουργείο το κάνουμε δωρεάν. Θα πληρώσουμε εμείς από το Υπουργείο Υγείας, το κάνουμε δώρο. Τα σημερινά χειρουργεία τα πληρώνουμε εμείς. Ακούσατε, κύριε Βρύσαλη, και πέφτει και χειροκρότημα από τους κλακαδόρους, επειδή είναι δωρεάν τα πληρώνει το Υπουργείο τα πρώτα. Είναι αυτό που λέει, έχω και απ' έξω τα πρώτα από μένα, πάρτα. Και πάμε παρακάτω. Κάνουν εμπόριο με την υγεία μας, καμαρώνουν και κερνάνε με τα δικά μας χρήματα και των Ευρωπαίων πολιτών, και την ίδια ώρα σε αυτό το σύστημα που δημιουργούν τον επιπληρωμή των πάντων δεν χωράνε οι ανάγκες ούτε των καρκινοπαθών, ούτε γενικότερα του ελληνικού πληθυσμού που δεινοπαθεί καθημερινά, και εμείς οι εργαζόμενοι αλλά και ο ίδιος να ανταπεξέρχουμε στην καθημερινότητα που μας, η ίδια κυβέρνηση μας έχει επιβάλει. Οι λύσεις αναμονής, και το λέμε και επίσημα, όχι μόνο δεν θα μειωθούν, θα αυξηθούν, θα υποβαθμιστεί η πρωινή λειτουργία, γιατί δεν μπορείς με το ίδιο υπάρχον προσωπικό να δουλεύει 16 ώρες, κάτι δεν θα γίνεται σωστά, κάπου θα μειωθεί έτσι κι αλλιώς η πρωινή λειτουργία, και τότε θα γίνονται χειρουργία μόνοι αυτοί που έχουν τα χρήματα. Και φτάσανε και στο πιο, αν θέλετε, ξεδιάντροπο, ακόμα και οι μεταμοσχεύσεις. Κάποιος που έχει χρήματα να προσπερνάει τη σειρά κάποιου άλλου ανθρώπου. Τι είναι αυτό πάλι. Δηλαδή άμα πληρώσω θα πάω παραπάνω στη λίστα μεταμοσχεύσεων. Βεβαίως είναι μέσα στα DLG, είναι στα κλειστά νοσήλια που επίσης η κυβέρνηση τα προχωράει και αυτά. Και τα λέμε, τα επισημάνουμε, γιατί ακριβώς θα βρεθούμε πλέον στην πλήρη κατάρρευση της όποιας δημόσιας λειτουργίας υπάρχει στα νοσοκομεία μας. Θα γίνει ένα ξεχαρφάλωμα συνειδητό, και βεβαίως αυτό θα την πληρώσουμε όλοι. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην υλοποιηθεί αυτή η πολιτική της επιπληρωμή εξετάσεων. Εμείς ζητάμε, κύριε Σαχίνη, για να το ξεκαθαρίσουμε, τα νοσοκομεία να λειτουργούν όλο το 24ωρο με επιπλέον προσωπικό, με επιπλέον αύξηση των μισθών μας από το κράτος και όχι από τις τσέπες του κόσμου που τα έχει πληρώσει 2 και 3 φορές. Καλημέρα, κύριε Βρύσαλη, να τα ξαναπούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να είστε καλά.